Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Το καλοκαίρι είναι μία περίοδος ξεκούρασης, αναμελιάς και χαλάρωσης. Ο ήλιος όμως πολλές φορές είναι επικίνδυνος, γιατί γίνεται πιο έντονος τώρα αυτή την εποχή. Εγκυμονεί πολλούς κινδύνους για το σώμα και κυρίως για το πρόσωπο. Γι' αυτό σήμερα είμαστε εδώ με την κυρία Θεανό Αθανασία Παρασκευοπούλου, δερματολόγο-οφθαλμολόγο, ώστε να συζητήσουμε τα θέματα και τους κινδύνους κυρίως που εγκυμονούνται τώρα από τον ήλιο, καθώς και τις επιδράσεις του στο δέρμα. Μάλιστα. Λοιπόν, πριν απ' όλα ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, χαιρετώ και εγώ το κοινό σας και θα προσπαθήσω να σας βοηθήσω όσο μπορώ με απλά λόγια καλύτερα. Mm-hmm. Λοιπόν, εγώ είμαι έτοιμη να με ρωτήσετε ό,τι θέλετε και να απαντήσω σε αυτά που θα με ρωτήσετε. Ευχαριστούμε και εμείς πάρα πολύ για το χρόνο που μας αφιερώνετε. Η πρώτη ερώτηση που θα ήθελα να κάνω είναι κυρίως εάν φοράμε αντιλιακό και το ανανεώνουμε συχνά, μπορούμε να καθίσουμε 3-4 ώρες στον ήλιο χωρίς να πάθουμε κάποιο είδος έγκαυμα? Πριν απ' όλα, ότι φοράμε αντιλιακό, αυτό είναι σίγουρο 100%. Mm. Και το φοράμε όχι μόνο το καλοκαίρι, γιατί είμαστε Ελλάδα, το φοράμε όλο το χρόνο. Mm. Τώρα, αν μπορεί να καθίσουμε 3-4 ώρες στον ήλιο χωρίς ανανέωση του αντιλιακού, εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Πρώτον, από τον τύπο του αντιλιακού. Από τον τύπο δέρματος που έχουμε, αν υδρώνουμε πολύ ή αν μπαίνουμε στη θάλασσα. Mm-hmm. Από το χώρο που είμαστε. Αν είμαστε, παραδείγματος χάρη, στην παραλία, θέλει ανανέωση πολύ πιο συχνά. Αν είμαστε υπάλληλοι σε ένα γραφείο, μέχρι που να σχολάσουμε δεν χρειάζεται ανανέωση. Αλλά χρειάζεται ανανέωση μισή ώρα πριν φύγουμε από τη δουλειά μας. Mm-hmm. Που σημαίνει ότι ποτέ ένα αντιλιακό δεν μας προστατεύει 100% από το πρωί μέχρι τη δύση του ηλίου. Έχει δηλαδή κάποιο συγκεκριμένο όριο? Έχει χρόνο δράσης. Mm-hmm. Μετά από τις 3 ώρες αρχίζει και χάνει την ισχύ του. Απορροφάται από το δέρμα δηλαδή? Απορροφάται, αλλοιώνεται με τον υδρότα, με τη ζέστη και με τον ήλιο. Mm-hmm. Οπότε καταλαβαίνετε και είναι καλοκαίρι, κάπου θα υδρώσουμε, θα σκουπιστούμε λίγο το πρόσωπο. Οπότε θα βγάλουμε ένα στρώμα αντιλιακού, θα ελαττώσουμε την ποσότητα που έχουμε βάλει. Όλα αυτά συντελούν ώστε να μην είμαστε προστατευμένοι 100%. Οπότε είμαστε πιο ευάλωτοι δηλαδή. Οπωσδήποτε. Mm-hmm. Οπωσδήποτε. Η ποσότητα του αντιλιακού παίζει κάποιο ρόλο? Παίζει. Δηλαδή όσο περισσότερο τόσο το καλύτερο? Όχι. Είναι συγκεκριμένο. Δηλαδή, για το σώμα χρειάζεται μία ποσότητα ίσα με ένα καρύδι. Mm-hmm. Για το πρόσωπο και το λαιμό χρειάζεται μία ποσότητα ίσα με ένα μύγδαλο. Mm-hmm. Δηλαδή ένα εκατοστό είναι αρκετό για να μας καλέψει το πρόσωπο και το βέτο τραχύλου και το λαιμό μας. Mm-hmm. Αυτή η ποσότητα με καλή επάλυψη να απορροφηθεί, να μην φαίνεται σαν γιαούρτι επάνω, νομίζοντας ότι βάζουμε πολύ αντιλιακό θα είμαστε προστατευμένοι παραπάνω. Δεν ισχύει αυτό. Mm-hmm. Χρειάζεται η ανάλογη ποσότητα να απορροφηθεί από την επιδερμίδα, να μπορέσει να δράσουν τα φύτρα, ώστε να έχουμε αποτέλεσμα. Δηλαδή εννοείται ότι αν βάλουμε παραπάνω ποσότητα θα παραμείνει στο δέρμα χωρίς να στην ουσία. Ναι, δεν μας κάνει τίποτα. Mm-hmm. Δεν κερδίζουμε απολύτως τίποτα. Ίσα-ίσα έχουμε και ένα αντιαισθητικό θέαμα στους γύρω μας. Ναι, γιατί είμαστε σαν... Σαν να είμαστε ρευρωμένοι. Σαν να είναι καθαρά Δευτέρα, ακριβώς έτσι. Κάτι που πρέπει να γνωρίζει ο κόσμος, θα ήθελα πολύ να μείνουμε σε αυτό, είναι ότι τα αντιλιακά έχουν ημερομηνία λήξη. Δηλαδή ναι. Το περσινό μπορεί να χρησιμοποιηθεί και φέτος. Λοιπόν, το περσινό να χρησιμοποιηθεί φέτος, ναι. Γιατί συνήθως τα αντιλιακά έχουν ένα χρόνο ζωής 3-4 χρόνια. Το γράφουν εξάλλου. Τα αντιλιακά τα οποία αγοράζουμε από το φαρμακείο και όχι από το πλανόδιο ή από το σούπερ μάρκετ, mm-hmm. έχουν ημερομηνία λήξεως. Απλούστατα, υπάρχουν ορισμένα αντιλιακά που πριν τα χρησιμοποιήσουμε πρέπει να τα κουνήσουμε, να τα ανακαινήσουμε. Mm-hmm. Γιατί πολλές φορές καθιζάρουν τα έκδοχα που έχουν και το βγάζουμε και είναι νερό και νομίζουμε ότι το έχει χαλάσει. Δεν ισχύει αυτό. Mm-hmm. Μόνο αν έχουμε ένα αντιλιακό από πέρσι, mm-hmm. τι κάνουμε? Το κομμάτι, η ποσότητα μάλλον του αντιλιακού που είναι στο ρίγκο του σωληναρίου, το πετάμε. Mm-hmm. Εκείνο έχει οξυδωθεί. Mm-hmm. Και χρησιμοποιούμε το υπόλοιπο. Κανένα πρόβλημα. Εάν και εφόσον χρησιμοποιηθεί κάποιο περσινό ή προπέρσινο αντιλιακό, τι προκαλεί στο δέρμα? Ένα αντιλιακό το οποίο έχει λήξει, να πούμε έτσι. Mm-hmm. Ό,τι κάνει και ένα φάρμακο, δεν έχει καμία ισχύ. Απλούστατα μπορεί να μας κάνει κάποιον ερεθισμό στο πρόσωπο αν κάποιο από τα έκδοχα που έχουν χρησιμοποιήσει στο αντιλιακό για να δέσει
είμαστε εμείς ευαίσθητοι. Mm-hmm. Αν υπάρχει μια ευαισθησία σε αυτό, θα μας κάνει κακό, θα μας κάνει μια δερματίτιδα. Αλλά δεν θα μας προφυλάξει. Mm-hmm. Τα φίλτρα του έχουν εξασθενήσει. Δημιουργούνται μέσα στα τηλιακά που έχουν λήξει μικρόβια τα οποία είναι επιβλαβές για το δέρμα. Λίγο δύσκολο. Γιατί τα αντιλιακά τα οποία αγοράζουμε από το φαρμακείο κλείνουν καλά, είναι δύσκολο να μπουν. Εκτός αν έχουμε ένα αντιλιακό, δεν το έχουμε φουτώσει, έχει μείνει ελεύθερο, χωρίς το κούβολομά του, το έχουμε αφήσει στο αυτοκίνητο εκεί, έχει μπει μέσα κάποιο μικρόβιο και είναι ακόμη πιο επικίνδυνο. Mm-hmm. Αλλά συνήθως δεν συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Σπάνια να δεις ένα τέτοιο πράγμα. Πολύ καλό αυτό. Γιατί τουλάχιστον δεν θα υπάρχει μια αιστεία μόλυνση που. Όχι, όχι, δεν υπάρχει ιδιαίτερη. Όχι, όχι. Πρέπει να είναι κάποιο που δεν προσέχει. Αυτό, να σα πω κάτι, δεν πρόκειται να βάλει ούτε αντιλιακό. Mm-hmm. Είναι όπω έχουμε και μια λυφή, την οποία έχουμε στο σπίτι μα, πάντα τη βουλώνουμε όταν τη χρησιμοποιήσουμε. Δεν την παρατάμε έτσι. Mm-hmm. Το ίδιο πράγμα είναι ακριβώ. Αναφερθήκατε πριν στο γεγονό ότι επειδή είμαστε Ελλάδα, πρέπει να βάζουμε και το χειμώνα αντιλιακό. Πόσο σημαντικό. Να το εξηγήσω αυτό. Ναι. Λοιπόν, θα... το αντιλιακό, mm-hmm. από τη λέξη του, είναι προστασία από τον ήλιο. Ήλιο στην Ελλάδα έχουμε 365 μέρες το χρόνο. Mm-hmm. Το χειμώνα, τον Ιανουάριο με τις αλκιονίδες ημέρες, το Φεβρουάριο, το Δεκέμβριο, υπάρχουν μέρες που έχουμε ηλιοφάνεια, mm-hmm. που έχει ήλιο. Τότε ο ήλιος θα μας κάνει την περισσότερη βλάβη. Γιατί θα μας την κάνει, γιατί η επιδερμίδα μας, το πρόσωπό μας, γιατί τα χέρια και τα πόδια είναι καλυμμένα, mm-hmm. είναι παρθένο, δεν έχει το μαύρισμα του καλοκαιριού που είναι αμυντικός μηχανισμός, mm-hmm. που σημαίνει ότι η περιόδης ακτινοβολία η οποία υπάρχει και το χειμώνα και την άνοιξη και το καλοκαίρι και το φθινόπωρο. Η περιόδης ακτινοβολία υπάρχει πάντα. Mm-hmm. Θα πέσει κατευθείαν στην επιδερμίδα και θα κάνει όλες του τις βλάβες, είτε είναι άμεσες, θα κοκκινήσουμε, θα κάνει ένα ερύθημα, το οποίο δεν το πολύ δίνουμε και σημασία το χειμώνα, γιατί μας αρέσει. Επειδή είμαστε οχροί λόγω του χειμώνα, κοκκινίζουμε λίγα το και είναι και ευχάριστο. Πιο όμως το κυριότερο είναι οι μακροπρόθεσμες βλάβες που θα κάνει. Και οι μακροπρόθεσμες βλάβες είναι βλάβες στο επίπεδο του DNA, mm-hmm. και θα μας προκαλέσει μια πρόωρη γύρανση. Mm-hmm. Η γύρανση της επιδερμίδας οφείλεται αφενός μέσα στην ηλικία, αλλά σε πολύ μεγάλο ρόλο παίζει η περιόδης ακτινοβολία. Καταστρέφει το DNA. Μας παχαίνει την επιδερμίδα, mm-hmm. την κάνει άγρια, την κάνει μελαψή, ξηρή. Είναι σαν ένα χωράφι, σαν ένα χωράφι που δεν έχει ποτιστεί ποτέ. Mm-hmm. Έτσι είναι η επιδερμίδα μας. Πάρε μια την επιδερμίδα ενός ψαρά. Mm-hmm. Το σβέρκο τον αφιέρα ενός ψαρά ή ενός αγρότη. Που είναι σαν μπακλαβάς, μπακλαβαδωτός. Mm-hmm. Αυτό που οφείλεται στην υπεριόδια ακτινοβολία, γιατί αυτό τον άνθρωπο το βλέπει ο ήλιος όλο το χρόνο. Mm-hmm. Και είμαστε Ελλάδα, μην το ξεχνάμε ποτέ αυτό. Και το κυριότερο είναι ότι πρέπει να προφυλάξουμε τα παιδιά. Mm-hmm. Δυστυχώς οι μαμάδες κάνουν αυτό το σφάλμα σε μεγάλο ποσοστό. Τα παιδιά από την ηλικία των 6 μηνών μέχρι την ηλικία των 18 ετών, mm-hmm. πρέπει να προφυλάσσονται από τον ήλιο 365 μέρες το χρόνο με ειδικά αντιλιακά, χειμώνα, καλοκαίρι, είτε είναι μέσα στο σπίτι, είτε είναι εκτός στο σπιτιού, σχολείο, είτε είναι στο σχολείο, είτε είναι στο δρόμο, είτε είναι στο γήπεδο, είτε είναι οπουδήποτε. Mm-hmm. Διότι ο ήλιος έχει συσσωρευτική δράση. Το 70% των βλαβών του ηλίου θα γίνει σε αυτή την ηλικία. Δεν φαίνεται τίποτα. Δεν καταλαβαίνεις απολύτως τίποτα. Μακροπρόθεσμα όμως το φαίνεται. Όμως θα αρχίσει να φαίνεται μετά τα 40. Mm-hmm. Και οι γυναίκες, για εμάς τις γυναίκες που μας ενδιαφέρει και το πρόσωπό μας και τα χέρια μας, σαφώς. Γιατί φαίνονται οι κοιλίδες, οι καφές στα χέρια, αρχίζουν μετά τα 40. Οι Αμερικάνοι λένε, πες σε μια γυναίκα να σου δείξει τα χέρια της για να της πεις πόσο χρόνο είναι. Mm-hmm. Εκεί θα φανεί. Και κάθε χρόνο πολλαπλασιάζεται. Αλλά δεν είναι οι βλάβες οι οποίες γίνανε την προηγούμενη χρονιά ή την προπροηγούμενη. Όχι. Ναι, μεν η επιδερμίδα υφίσταται όλες τις βλάβες όπως όλα τα όργανα με την ηλικία, όμως επιπλέον έχει και μία βλάβη την οποία έχει μαζέψει από την παιδική και εφηβική ηλικία. Από την έκθεση στον ήλιο. Από την έκθεση στον ήλιο. Γι' αυτό εμείς φωνάζομαι. Όλοι μου λένε, δεν έχω πάει στη θάλασσα ακόμη, δεν έχω βάλει αντιλιακό. Μα δεν μιλάμε για κάτι εναντίον της θάλασσας. Mm-hmm.
Μιλάμε για κάτι που θέλει να μας προστατεύσει από τον ήλιο. Που σημαίνει ότι ο ήλιος μας βλέπει και στη λαϊκή που πάμε να ψωνίσουμε. Οπουδήποτε. Οπουδήποτε. Βρίσκεται παντού. Και μέσα στο σπίτι μας. Γιατί είμαστε μια χώρα που έχουμε μπαλκόνια, που έχουμε τζάμια, που έχουμε βεράντες, που έχουμε αυλές και περνάει η ακτινοβολία. Δεν είναι ότι τη σταματάει κάτι. Mm. Και ενώ το χειμώνα θέλουμε να εκμεταλλευτούμε τη θερμαντική ιδιότητα του ήλιου, γιατί μας αρέσει ο ήλιος το χειμώνα, παίρνουμε μια καρέκλα και καθόμαστε με το πρόσωπο έτσι. Η περίοδος όμως είναι η ίδια, είτε είναι χειμώνας είτε είναι καλοκαίρι. Απλούστατα το καλοκαίρι επιπλέον έχουμε και τη θερμαντική ιδιότητα του ήλιου, γιατί είναι πολύ, που είναι πολύ πιο έντονη. Ναι, και γι' αυτό προφυλασσόμεθα. Mm-hmm. Το χειμώνα δεν προφυλασσόμεθα από τον ήλιο. Το αποζητάνε είναι... όλοι. Ναι, λένε ότι είναι ζωή. Είναι ζωή, αλλά με μέσο. Προσοχή. Με προσοχή. Ακόμη και δερματολογικά ελεγμένα αντιλιακά, πολλές φορές δημιουργούν κάποια ξανθήματα ή ερεθισμούς. Είτε στο πρόσωπο είτε στο σώμα. Από ποιους κύριους παράγοντες οφείλεται αυτό? Ένα αντιλιακό που είναι μία λυφή, μία κρέμα. Προκειμένου να δέσουν τα συστατικά εκείνα τα οποία μας δίνουν τη φαρμακευτική ιδιότητα αυτινής της κρέμας, πρέπει να ενωθεί με κάποιο έκδοχο, δηλαδή με μία ουσία η οποία είναι ουδέτερη, η οποία δεν κάνει τίποτα. Υπάρχουν άτομα, αυτό είναι μέσα στη φαρμακοκινητική για να γίνει μία υφή, για να γίνει μία κρέμα. Υπάρχουν άτομα που έχουν μία ευαισθησία, υπερευαισθησία σε αυτό το συγκεκριμένο συστατικό. Αυτό το άτομο θα του πειράξει το αντιλιακό, θα του κάνει κάτι. Κάτι στην αλλεργία δηλαδή. Ναι, θα κάνει μια αλλεργική αντίδραση, η οποία μπορεί να είναι έντονη, όπως μπορεί να είναι ανεπαίσθητη. Αυτό όμως οφείλεται σε συγκεκριμένα άτομα. Δεν μπορεί να ξέρει ούτε ο γιατρός που θα δώσει το αντιλιακό, ούτε ο φαρμακοποιός που θα δώσει το αντιλιακό, ότι υπάρχει κάποιο θέμα. Σε αυτό εσύ είσαι αλλεργικός. Είναι σφάλμα αν ο ασθενής πει στον γιατρό, ας πούμε, ότι εγώ πήρα την τάδε μάρκα αντιλιακό. Την τάδε μάρκα αντιλιακό και αυτό με πείραξε. Εάν συμβεί αυτό, πρέπει ο γιατρός, γιατί ξέρει ποια είναι, εμείς ξέρουμε τι συστατικά υπάρχουν. Αναλυτικά. Ναι. Και αν δεν το ξέρουμε, μπορεί να το διαβάσουμε. Δεν μπορεί να θυμόμαστε και όλα, εντάξει. Το κοιτάμε. Σαφώς. Διαλέγουμε μια άλλη μάρκα, συγκρίνουμε τις δύο και βλέπουμε αν υπάρχει κάποιο κοινό συστατικό, όχι από τα φίλτρα, από τα έκδοχα, δεν θα το δώσουμε στον ασθενή, είναι απλά τα πράγματα. Αρκεί ο ασθενής να ζητήσει βοήθεια από τον γιατρό, να μην ζητήσει βοήθεια από τον γείτονα. Ή από, να εμπιστευτεί τη δική του κριτική ικανότητα. Μπράβο. Ή να πει, α, εμένα με πείραξε εκείνο, δεν βάζει, εκείνο, κανένα τηλιακό δεν μου κάνει. Αυτό είναι καθημερινότητα σε εμάς. Έρχονται, λέει, κανένα τηλιακό δεν μου κάνει. Λέω, γιατί δεν σας κάνει? Το ένα μου τσούζει τα μάτια, το άλλο με καίει όταν το βάζω, το άλλο είναι πολύ λιπαρό. Μα γι' αυτό είναι οι γιατροί, για να πούνε στον κάθε τύπο δέρματος τι πηγαίνει. Τι ακριβώς πηγαίνει. Τα άτομα που έχουν κάποια ακμή, κάποιο είδος ακμής, επηρεάζονται αρνητικά από τον ήλιο, δηλαδή μπορούν να εκτίθονται τις ίδιες ώρες με κάποιον που δεν έχει κάποιο πρόβλημα? Λοιπόν, υπάρχουν ορισμένα νοσήματα τα οποία ευνοούνται από τον ήλιο και άλλα νοσήματα τα οποία επιδεινώνονται από τον ήλιο. Εκείνα τα νοσήματα τα οποία ευνοούνται από τον ήλιο είναι η ακμή. Και όλα τα νοσήματα τα οποία έχουν ένα παθογενετικό μηχανισμό που οφείλεται στους μυρματογόνους αδένες. Αυτό δεν το γνωρίζει ο κόσμος. Όχι. Πιστεύουν ότι λόγω της ακμής ο ήλιος επιβαρύνει περισσότερο και ερεθίζει τα... Το αντίθετο συμβαίνει. Γιατί η ακμή είναι ένα νόσημα που όλες οι διαδικασίες γίνεται στο επίπεδο του σμυγματογόνου αδένα, του τριχοσμυγματικού θυλάκου. Του επιφάνεια, της επιφάνειας εννοείται δηλαδή. Όχι. Του δέρματος. Όπως είναι η επιδερμίδα, από κάτω στην πάρα. Υπάρχει η τρίχα, από εκεί που εκφύεται η τρίχα, προς τα μέσα, που είναι ο θύλακος της τρίχας, εκεί πλησιών υπάρχουν σμυγματογόνοι αδένες, οι οποίοι δημιουργούνται στην εφηβεία. Δεν υπάρχει παιδάκι 5 χρονών με σμυγματογόνους αδένες, δεν έχει. Και γι' αυτό η ακμή είναι πιο έντονη στην εφηβεία, γιατί τότε δημιουργούνται. Λοιπόν, όλα τα νοσήματα που έχουν σχέση με τους σμυγματογόνους αδένες, ευνοούνται το καλοκαίρι, πάνε καλά, ηρεμούν. Η ακμή
η σμιγματολογική δερματίτιδα, ένα άλλο νόσημα που έχουμε κοκκινίλες και απολέπεις στο πρόσωπο, οι άλλες δερματίτιδες χειμωνιάτικες, το καλοκαίρι πάνε μια χαρά. Τις ξεχνάμε και μας ξεχνάει. Η πιτηρίδα, παραδείγματος χάρη, το καλοκαίρι, αυτός που έχει πιτηρίδα λέει δεν έχω. Το χειμώνα θα το ξαναπαρουσιαστεί. Ναι, απλά από αυτό που νομίζουν ότι είναι από τη θάλασσα. Όχι, το δεν ψήνει... έχει σχέση η θάλασσα. Δηλαδή αυτό είναι ένα μύθο που λένε θα με το ψήσει η θάλασσα. Δεν το ψήνει η θάλασσα, ο ίδιο το ψήνει. Δηλαδή το δέρμα μας δεν το θρέφει τόσο πολύ η θάλασσα όσο ο ήλιος. Όσο ο ήλιος το θρέφει, εντός εισαγωγικών. Ναι. Δηλαδή μειώνει την έξαρση αυτών των νοσημάτων. Απόδειξη ότι εμείς οι δερματολόγοι, θεραπείες της ακμής, το καλοκαίρι δεν κάνουμε. Τα αφήνουμε. Ό,τι κάνει ο ήλιος, η φύση, η ξερνιασά, γιατί παίζει και αυτή κάποιο ρόλο. Υπάρχουν όμως νοσήματα που ο ήλιος είναι καταστροφή, όπως ο ερυθυματώδης λύκος. Όσοι έχουν λύκο, που έχουν κάτι κλίδες κόκκινες στο πρόσωπο, μακριά από τον ήλιο. Άτομα τα οποία παίρνουν ορισμένα φάρμακα, τα οποία κάνουν φωτοευαισθησία. Αυτό το ξέρει ο γιατρός. Και τους λέει, εσύ που παίρνεις αυτό το φάρμακο, μακριά από τον ήλιο. Αυτά είναι ιατρικά θέματα, δηλαδή ο κάθε γιατρός, ο κάθε ασθενής που έχει κάποιο νόσημα, ο ανάλογος γιατρός του πει αν θα τον βοηθήσει ή όχι ο ήλιος. Υπάρχουν νοσήματα τα οποία ο ήλιος είναι θεραπεία εκλογής, η ακμή, η ψωρίαση. Εμείς έχουμε ψωριάσεις στην Ελλάδα, γύρω στις 300.000 κόσμο, αλλά είναι ήπιες. Γιατί είναι ήπιες, γιατί έχουμε ήλιο. Μία από τις θεραπείες ψωριάσεως είναι η περίοδος ακτινοβολία. Δηλαδή τους βάζουμε κάτω από λάμπες, κάτω από ηλιακό φως. Εμείς το έχουμε ζωντανό. Και γι' αυτό δεν έχουμε μεγάλες, έντονες ψωριάσεις. Αυτά τα νοσήματα τους κάνει καλό ο ήλιος. Άλλα νοσήματα τους κάνει κακό ο ήλιος. Όπως προείπα ορισμένες κολαγονώσεις, με πρώτο και κύριο τον ερυθυματώδη λύκο. Άτομα που έχουν πολύμορφο ερύθυμα. Άτομα τα οποία έχουν ευαισθησία ή κάνουν ηλιακή κνίδωση, δηλαδή αλλεργία στον ήλιο. Κάποιες πανάδες που δημιουργούνται πολλές φορές από τον ήλιο, πώς μπορούμε να τις αντιμετωπίσουμε, δηλαδή για ποιο λόγο, ποια τύποι δερματός τα προκαλούν, γιατί δεν κάνουν όλοι οι πανάδες. Όχι. Για να γίνει μια πανάδα στο δέρμα πρέπει να υπάρχει ηλιακή ακτινοβολία. Χωρίς ήλιο, πανάδα δεν γίνεται. Εντάξει, πρώτον. Δεύτερον, η πανάδα είναι η επιδερμιδική στις πρώτες στιβάδες της επιδερμίδας, που είναι η διαφορά χρώματος, γιατί υπάρχει διαφορετική μελανίνη στα μελανινοκύτταρα, ή χωριακή, δηλαδή κάτω από τις τελευταίες, κάτω από τις στιβάδες της επιδερμίδας, που εκεί δεν φεύγει με τίποτα. Υπάρχουν ορισμένα φάρμακα, τα οποία βοηθάνε στο να δράσει η περιόδης ακτινοβολία στο δέρμα πάρα πολύ δυνατά και επικίνδυνα, γιατί αυξάνει τα μελανινοκύτταρα. Με πρώτα και κύρια τις ορμόνες και ορισμένα αντιβιωτικά, οι τετρακυκλίνες ας πούμε, βοηθάνε στο να επικάτσει, να αυξηθούν τα μελανινοκύτταρα και να έχουμε το μέλασμα, να έχουμε τις πανάδες. Γι' αυτό οι έγκυες κάνουν πανάδες. Γιατί αν μία έγκυος γυναίκα από την πρώτη στιγμή που θα διηγηθεί ότι είναι έγκυος μέχρι το τοκετό και το θυλασμό προφυλάσσεται με αντιλιακό 365 μέρες το χρόνο, έστω και αν είναι στο κρεβάτι και το ανανεώνει κάθε 3 ώρες, πανάδα δεν πρόκειται να κάνει. Ή αν κάνει θα είναι τόσο πολύ επιδερμιδική που με μια θεραπεία το χειμώνα με λευκαντικές ουσίες και αντιλιακό την ημέρα να πάει μια χαρά. Οι ρητίδες που δημιουργούνται από τον ήλιο, που είναι γνωστό ότι δημιουργούνται πάρα πολύ, δηλαδή πέρα από τα γυρατιά ή τις ρητίδες έκφρασης, ο ήλιος το δημιουργεί. Απλούστατα ο ήλιος τις ρητίδες έκφρασης, τις ρητίδες που έχουμε λόγω ιδιοσυγκρασίας και λόγω πάροδο των ετών. Ο ήλιος τις επιδεινώνει. Δεν είναι ότι ο ήλιος θα τις προκαλέσει αυτές καθεαυτές. Για να σου κάνει ο ήλιος τις ρητίδες που να πούμε ότι οφείλονται 100% στον ήλιο, πρέπει να είσαι στον ήλιο συνέχεια, δηλαδή να είσαι αγρότης, να είσαι ακτινοτρόφος, να είσαι, ξέρω εγώ, γεωπόνος, γιατί να λέμε μόνο τους εργάτες, γεωπόνος που είσαι συνέχεια, τοπογράφος, δημοσιογράφος όπως είσαστε εσείς, αθλητής που να είσαι συνέχεια στον ήλιο χωρίς κάλυψη. Εκεί
και θα βαθύνει τις ρητίδες, τις εκφράσεις που υπάρχει και θα δημιουργήσει καμία παραπάνω. Τις κάνει δηλαδή πιο βαθιές αυτές τις δημιουργίες. Πιο έντονες, πολύ πιο έντονες. Θα κάνει πιο τραχεία την επιδερμίδα, θα τη σκληρύνει, θα την ξηράνει και θα σπάσει πιο εύκολα. Όσον αφορά τώρα τις γυναίκες με το μακιγιάζ, τι πρέπει να προσέχουν, γιατί δεν αναπνέει το πρόσωπό τους το καλοκαίρι λόγω της έντονης ζέστης, θερμοκρασίας, το πρόσωπο δεν αναπνέει και έχει περισσότερες ανάγκες. Οπωσδήποτε. Λοιπόν, η επιδερμίδα έχει ανάγκη από νερό, υγρασία, ενυδάτωση. Τα αντιλιακά τα οποία συνιστούμε εμείς οι δερματολόγοι είναι αντιλιακά τα οποία έχουν πολλούς ενυδατικούς παράγοντες. Και επειδή ακριβώς για αυτό το λόγο, επειδή θέλουμε να είμαστε και βαμμένες και περιποιημένες, όλες οι εταιρείες οι φαρμακευτικές έχουν φτιάξει αντιλιακά με τα σωστά φίλτρα έγχρωμα που έχουν την ισχύ του make-up. Οπότε με το αντιλιακό, βάζοντάς το, ενυδατώνεσαι, καλύπτεις ατέλειες και από πάνω μπορεί άνετα να βαφτείς. Να βάλεις το ρούχο σου, να φτιάξεις, να βάλεις... Όσο έντονο και αν είναι, ας πούμε, το... Κοίταξε να δεις κάτι. Το μακιγιάζ. Δεν νομίζω ότι κάποιος το πρωί 10 η ώρα το καλοκαίρι με 40 βαθμούς θα βάλει 3 στρώματα make-up επάνω. Εντάξει, για να πας κάπου το βράδυ ή να μπορεί να βαφτείς ό,τι θέλεις, αλλά είναι λίγο δύσκολο γιατί και η ίδια η επιδερμίδα θα αντιδράσει, δηλαδή θα αρχίσεις να υδρώνεις. Όλα αυτά θα αρχίζουν να ρέουν οι μάσκερες, μολύβια, make-up και θα είμαστε, αντί να είμαστε παρουσίαστες, θα είμαστε έκτρωμα. Οπότε, βάζοντας το αντιλιακό, το έγχρωμο. Ως βάση δηλαδή, ας πούμε, αντί για βάση... Αντί για κρέμα. Αντί για κρέμα, δεν υπάρχει νομίζω γυναίκα, είτε είναι νέα, είτε είναι ηλικιωμένη, είτε είναι της πόλης, είτε είναι του χωριού, που να μην βάζει μια κρέμα στο πρόσωπό της. Όλες κάτι βάζει. Νομίζω είναι και λάθος να μην βάλουμε. Λοιπόν, σωστό. Αντί να χρησιμοποιήσεις την ενυδατική και από πάνω το αντιλιακό, που βάζεις δύο στρώματα το ένα πάνω στο άλλο, σε σπάνιες περιπτώσεις θα χρειαστούμε δύο και επιπλέον ενυδάτωση. Είναι πολύ λίγες οι επιδερμίδες και πρέπει να είσαι πάνω από 65, να είναι πολύ αφυδατωμένη, σπασμένη η επιδερμίδα και να χρειαστεί και επιπλέον ενυδάτωση από εκείνη που του προσφέρει το αντιλιακό. Οπότε, βάζεις το αντιλιακό μια ποσότητα που χρειάζεται, σε ενυδατώνει, σε προστατεύει και αν βάλεις και το έγχρωμο, έχεις και το make-up. Μπορεί να βάλεις και λίγη πούδρα από πάνω και τελείωσε το. Δηλαδή, αν και εφόσον βάλουμε κρέμα κάτω από το αντιλιακό, ναι. Ποιο μας προστατεύει περισσότερο? Το αντιλιακό. Δεν το συζητάμε. Ποιο μας ενυδατώνει το δέρμα καλύτερα, η κρέμα που είναι από κάτω, που είναι η πρώτη βάση, ή το αντιλιακό που μπαίνει από πάνω? Κοίταξε να δεις. Βάζοντας μια ενυδατική από κάτω, την πρώτη ενυδάτωση θα την πάρει από εκείνη την κρέμα. Φυσικό είναι. Είναι εκείνη που είναι πρώτη σε επαφή με την επιδερμίδα. Η οποία είναι ξηρή και επομένως απορροφάει. Και από πάνω θα βάλεις το αντιλιακό που έχει την ενυδάτωση και αυτό και θα πάρεις και μια επιπλέον ενυδάτωση. Όμως η εμπειρία μου λέει ότι δεν είναι εύχριστο. Γι' αυτό όλες οι κυρίες λέει πού να ξεβαφτώ για να ξαναβάλω το αντιλιακό, να βάλω την κρέμα, να βάλω το αντιλιακό, να βάλω το make-up. Υπάρχει τρόπος να λυθεί αυτό. Βάζεις κατευθείαν το αντιλιακό, το οποίο έχει ενυδάτωση και χρώμα και δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Όσον αφορά τις καταχρήσεις, δηλαδή το τσιγάρο, το ποτό, σε συνδυασμό με το αφυδατωμένο από τον ήλιο δέρμα. Ναι, το τσιγάρο βοηθάει στο να γίνονται ρητίδες περιστοματικά. Δηλαδή, μικροριτίδες περιστοματικά το έχουν όλοι οι καπνιστές. Το αλκοόλ πρέπει να είσαι αλκοολικός τέλος πάντων και θα αρχίσει να κάνει σακούλες στα μάτια. Είναι όλες οι επιπτώσεις περισσότερο των καταχρήσεων παρά του ήλιου. Βέβαια, όταν έχεις και την μη προφύλαξη από τον ήλιο, είσαι βαρύς καπνιστής ή πίνεις και ένα καφάσι μπύρε στην καθισά σου, φυσικό είναι το πρόσωπό σου. Θα το αισθανθεί και αυτό. Δηλαδή, ελαττώνει την ποιότητα του δέρματος. Της επιδερμίδας. Βέβαια. Αρχίζει και κάνει, γιατί δεν κάνει μόνο αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, το αλκοόλ μπορεί να κάνει ερήθημα, να κάνει ευριαγγείες. Βλέπεις αυτούς που είναι
που έχουν πιει, που είναι μεθυσμένοι ή είναι αλκοολικοί, να είναι με τους κατακόκκινοι. Mm-hmm. Το ρινόφημα που κάνουν οφείλεται κατά πολύ στο αλκοόλ. Mm-hmm. Δηλαδή υπάρχουν, συντελούν και άλλοι παράγοντες. Δεν είναι μόνο ότι καταστρέφει την επιδερμίδα. Απλώς θα συντελεί στο να βαθαίνει μία βλάβη που μπορούσε να γίνει σε 15-20 χρόνια και να γίνει στα επόμενα 2-3. Όλοι το καλοκαίρι θέλουμε το μαύρισμα, το τροπικό, το όμορφο, το κουσιτό. Δεν είναι της μόδας. Mm-hmm. Δεν είναι της μόδας τώρα τελευταία. Είναι ύστερα, το τροπικό. Βέβαια. Ύστερα από την αύξηση των μελανωμάτων έχει περάσει αυτή. Ναι. Τα αντιλιακά με υψηλό δίκτυο προστασίας μπορούν να μας προσφέρουν το αντίστοιχο μαύρισμα. Λοιπόν, είναι ένας μύθος ότι βάζοντας αντιλιακό δεν μαυρίζεις. Mm-hmm. Σημαίνει ακριβώς το αντίθετο. Βάζοντας αντιλιακό, είτε 30 ριβάλις είτε 50 ριβάλις, που η προστασία είναι σχεδόν ίδια, mm-hmm. δηλαδή ένας με δείχνει 50 και ένα αντιλιακό με δείχνει 30, έχουν πάνω κάτω την ίδια προστασία, ένα 83-85%. Mm-hmm. Μαυρίζεις, αλλά αργά, mm-hmm. δεν καίγεσαι δηλαδή. Και ομοιόμορφα δηλαδή. Ομοιόμορφα και παραμένει μέχρι το επόμενο καλοκαίρι. Ενώ αν πας και μαυρίσεις, σε μια εβδομάδα γίνει σαραπίνα, αφενός μεν έχεις ένα μαύρισμα το οποίο δεν είναι λαμπερό, mm-hmm. είναι ένα μαύρισμα ματ, θα ξεφροντίσει κάποια στιγμή και αυτό μετά από ένα μήνα, αν πάβεις να εκτίθεσαι στο ίδιο, έφυγε. Και εντυπωσιακό πάντως να κρατάει μέχρι το επόμενο καλοκαίρι, ναι. Το μαύρισμα. Κρατάει μέχρι το επόμενο καλοκαίρι. Επομένως, όχι έτσι έντονο, φυσικά. Σιγά σιγά, όμως, βλέπεις ότι μέχρι να ξαναεκδεθείς τον ήλιο υπάρχει διαχωριστική γραμμή ότι εσύ έχεις διαφορά χρώματος. Είναι να το προτιμούμε το αντιλιακό φυσικά. Το αντιλιακό πρέπει να μας γίνει, όπως δεν ξεχνάμε να πλύνουμε τα δόντια μας το πρωί ή να πληθούμε, να μην ξεχνάμε να βάζουμε το αντιλιακό. Είναι το παν, είναι η συνήθεια. Είναι μία συνήθεια. Και για να βάλεις το αντιλιακό δεν χρειάζεται πάνω από 3-4 δευτερόλεπτα. Mm-hmm. Με κλειστά τα μάτια. Ο ήλιος άλλοτε ήταν ευεργέτης του ανθρώπου. Και όμως, είναι. Όμως τα τελευταία χρόνια, λόγω των καιρικών αλλαγών και της περιβαλλοντικής μόλυνσης που υπάρχει, τίνει να γίνει επιβλαβής για τον άνθρωπο. Αυτό, ξέρετε, δηλαδή κάποιο το ηλιακό, ας πούμε, έγκαυμα, έχει πολλές μορφές. Ναι. Έτσι. Όλα τα νοσήματα έχουν πολλές μορφές. Mm-hmm. Ποιο είναι εκείνο που είναι πιο επικίνδυνο και ποιο το πιο ήπιο, δηλαδή ποιο χρειάζεται να στο λοιπόν, πούμε. Το απλό ερήθημα, μια απλή κοκκινίλα χωρίς πολλά συμπτώματα, είναι το απλό ερήθημα που με μια λιδαρική κρέμα και λίγο από εκεί. Αντιμετωπίζεται δηλαδή σπίτι. Άρα, σπίτι δεν χρειάζεται κανένα. Εκείνο που χρειάζεται η ιδιωτική είναι το έγκαβα, το ηλιακό έγκαβα που ήδη έχει αρχίσει να κάνει φυσαλίδες. Δηλαδή φουσκάλες με νερό, που έχει αρχίσει να εξελκώνει την επιδερμίδα, οπότε εκεί χρειάζεται ειδική θεραπεία με αλυφές ειδικές, με κορτιζολούγα και βάσματα, με κορτιζόνι από το στόμα, δροσερό μέρος, καθόλου ήλιος. Αυτά το βλέπει ο ίδιος ο ασθενής. Mm. Δηλαδή όταν έχει απλώς κοκκινήσει λιγάκι, εντάξει, δεν είναι και τίποτα ιδιαίτερο. Όμως όταν αρχίζει. Όχι. Mm. Χρειάζεται. Δηλαδή αν έχει κοκκινήσει λίγο σήμερα και την άλλη μέρα μου πας 12 η ώρα στην παραλία για μπάνιο, μετά θα πας με φυσαλίδες μεγάλες και θα τρέξει στον γιατρό και θα σου πει κάτσε 5 μέρες γυμνός με τις αλυφές μέσα στο σπίτι σκοτάδι. Αναγκαστικά. Δηλαδή είναι η λογική, το βλέπεις. Είναι κάτι που το αισθάνεσαι, έχει τον πόνο, έχει τη φαγούρα, οπότε θα σε αναγκάσει να πας στον γιατρό. Πολλοί συνανθρωποί μας, όταν σκέφτονται την ηλιακή ακτινοβολία, έχουν στο πίσω μέρος του μυαλού τους ακόμη και τον καρκίνο του δέρματος. Προκαλείται ή είναι ένας μύθος? Όχι, όχι. Προκαλείται. Δηλαδή ο καρκίνος του δέρματος, σαν πρώτη αιτία, έχει την ηλιακή ακτινοβολία. Πρώτη αιτία. Mm-hmm. Όμως, όχι την ηλιακή ακτινοβολία την τωρινή. Ξαναρχόμαστε σε αυτά που είπαμε στην αρχή. Την ακτινοβολία που έχουμε συσσωρεύσει από την παιδική μας ηλικία. Και γι' αυτό ο καρκίνος του δέρματος, ειδικά το βασικοκυταρικό και το ακανθοκυταρικό, είναι στα φωτοεκτιθέμενα μέρη του σώματος. Δηλαδή, μύτη, αυτιά, έσω κανθό στο μάτι, στα χείλη, είναι οι περιοχές του σώματος που ο καρκίνος του δέρματος θα εμφανιστεί για πρώτη φορά. Και αφήνουμε το μελάνωμα που είναι ξεχωριστό,
mm-hmm. που το μεγάλωμα λόγω της μειώσεως του όσοντος, του τρόπου ζωής μας, της αυξανόμενης ακτινοβολίας που έχουμε λόγω της μειώσεως του όσοντος και της, και της περιβαλλοντικής μόλυνσης έχει αυξηθεί κατακόρυφα, εκεί πρέπει να πας στο γιατρό αν δεις κάτι που δεν το είχες πριν, δεις μια ελιά την οποία δεν την είχες πριν ή την είχες αλλά τώρα τη βλέπεις ότι έγινε πιο σκούρα, mm-hmm. ότι άρχισε να μεγαλώνει, ότι άρχισε ελιά να... Η κόκκινη ελιά δεν είναι ελιές, είναι μαγειώματα, είναι άλλο πράγμα. Mm-hmm. Μια ελιά που την είχε στο πόδι, mm-hmm. από το 20 χρόνια. Και βλέπεις μια στιγμή, ενώ ήταν στρογγυλή, άρχισε να κάνει γωνίες. Άρχισε να αλλάζει χρώμα. Να ξαπλώνεται. Να αλλάζει χρώμα. Να μην έχει ομαλή περιφέρεια. Κάποια στιγμή να αιμορραγεί. Τότε πας στο γιατρό. Mm-hmm. Γιατί αν διαγνωστεί έγκαιρα, στο 90% των περιπτώσεων θα αντιμετωπίζεται. Τώρα να περάσουμε σε ένα θέμα μείζων, το οποίο δεν γνωρίζει εποχή, που δεν είναι άλλο από τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, που λόγω του καλοκαιριού και όπως είπαμε της ημερίας και της, αν θέλετε, της χαλάρωσης των ατόμων, χαλαρώνει και η άμυνα των ανθρώπων στο να σκεφτούν ότι πρέπει να προστατευτούν ακόμη και σε τέτοιες καταστάσεις, που δεν... που μερικές φορές είναι και μοιραίες. Βέβαια. Είναι πολύ επικίνδυνες. Mm-hmm. Αυτό είναι ένα από τα σπουδαιότερα πράγματα που πρέπει να προσέξουμε το καλοκαίρι. Mm-hmm. Τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, από το 83 και μετά που εμφανίστηκε mm-hmm. το AIDS, έχουν πάρει την ανιούσα. Mm-hmm. Με γεωμετρική πρόοδο. Mm-hmm. Γιατί δεν προσέχουν. Η εναλλαγή των συντρόφων. Η ξέμενη, η ανέμενη ζωή το βράδυ και η νυχτερινή ζωή. Δεν λέμε είναι νέοι, θα πάνε, θα διασκεδάσουν, θα πιούνε, θα πορέψουν. Όμως το προφυλακτικό καλό είναι να το έχει η κάθε κοπέλα και ο κάθε νεαρός στην τσέπη. Mm-hmm. Θα τον προφυλάξει από πάρα πολλά πράγματα. Από το AIDS πρώτο και κύριο που μπορεί να του στιγματίσει τη ζωή. Από την υπατήτηδα Β και Σ που δυστυχώς δεν έχει γίνει καμία καμπάνια για αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Και, και έχει αυξηθεί πάρα πολύ η υπατήτηδα mm-hmm. και μπορεί να σε φέρει στο θάνατο. Από... Η υπατήτηδα έχει πολλές μορφές. Μιλάμε για, για την υπατήτηδα Β και Σ. Δεν μιλάμε την Α η οποία είναι τροφική και δεν είναι τίποτα. Τη Β και Σ η οποία μεταδίδεται ή με τη σεξουαλική επαφή ή με τις ενέσεις, mm-hmm. με το αίμα. Mm-hmm. Λοιπόν, είναι πάρα πολλοί οι φορείς της υπατήτητος που δεν το ξέρουν. Mm-hmm. Από τα κονδυλώματα. Mm-hmm. Όλες οι κοπέλες από 12 ετών και μετά πρέπει να εμβολιαστούν για τον ιό των κονδυλωμάτων. Είναι έγκλημα για τους γονείς να μην πάνε τα παιδιά τους ή στο γυναικολόγο ή στο δερματολόγο να τους γράψει το εμβόλιο για τον HPV. Mm-hmm. Θα τους γλιτώσει από με ένα πιθανό καρκίνο του τραχύλου της μήτρας στην ενήλικο ζωή τους. Mm-hmm. Τρεις ενέσεις είναι, τις δίνουν τα ταμεία δωρεάν, είναι μία το μήνα και ξεμπερδεύεις. Mm-hmm. Όπως κάνουν τα εμβόλια για την πολιομιελίτιδα, πρέπει οι μητέρες να οθήσουν και να πάνε τα παιδιά τους ή στο γυναικολόγο τους ή στο δερματολόγο τους να τους γράψουν το εμβόλιο να το κάνουν. Δηλαδή, οι εφήμερες σχέσεις και την αναλλαγή συντρόφων αυξάνει το ποσοστό να κολλήσεις κάτι. Τι θα κολλήσεις στο σώμα μιας νέας γυναίκας. Ας μην μιλήσουμε για μεγαλύτερες ηλικίες, γιατί... Ναι, ναι, μιλάμε για τα παιδιά από τα 16 μέχρι τα 25, τα 30. Οι σεξουαλικές σχέσεις εξηγούνται πολύ νόμιμες, δυστυχώς. Δυστυχώς, ακριβώς. Δυστυχώς, γιατί δεν είναι έτοιμη ακόμη. Ούτε η γυναίκα, ούτε το αγόρι σε αυτή την ηλικία. Σαφώς. Γι' αυτό δεν θα υπήρχε και η εφηβεία. Θα ψηφίζανε από τα 10 χρόνια, δεν θα ψηφίζανε από τα 18. Κάτι υπάρχει εκεί. Για κάποιο λόγο γίνεται. Για κάποιο λόγο γίνεται. Δεν θα φάγει τίποτα. Δεν μπορεί και να μην τους δώσει κανένα σημάδι. Mm-hmm. Όμως μπορεί το σημάδι να τους το δώσει μετά από 2 χρόνια. Mm-hmm. Ή μετά από 1 χρόνο. Mm-hmm. Ή αν κολλήσουν, ας πούμε, μια κολπίτιδα, μια κοπέλα, εντάξει, εκεί θα έχει μια μυκητιαστική κολπίτιδα ή μια κολπίτιδα από γκαρντενερέλα ή από κάποιο άλλο μικρόβιο, από χλαμίδια που είναι πάρα πολύ συχνά, mm-hmm. εκεί θα τους δώσει καμπανάκι. Δηλαδή
θα έχει μια ερυθρότητα στην περιοχή των γεννητικών οργάνων, θα έχει μια φαγούρα, θα έχει κάποια υγρά και εδώ γίνονται όλα τα σφάλματα. Mm-hmm. Η κοπέλα θα πάρει τηλέφωνο τον γιατρό ή θα πάρει τηλέφωνο του φαρμακοποιό ή θα πάρει τηλέφωνο τη φιλενάδα της ή τη μαμά της ή τη μαμά της και θα της πει «Α, μήκητες, είναι πάρε αυτά». Δεν είναι έτσι. Γιατί όλες οι κολπίτιδες έχουν την ίδια συμπτωματολογία. Όλες οι κολπίτιδες, και όταν λέμε κολπίτιδες εννοούμε φλεγμονή στον κόλπο, έχουν τα ίδια συμπτώματα. Έχουν τη φαγούρα, έχουν την κοκκινίλα, έχουν την έκρηξη δίσως πονηγρών, αλλά τι είναι, είναι μύκητες, θέλει άλλη θεραπεία. Είναι καρντενερέλα, θέλει άλλη θεραπεία. Είναι χλαμίδια, θέλει άλλη θεραπεία. Είναι μυκόπλασμα, θέλει άλλη θεραπεία. Είναι ουρεόπλασμα, θέλει άλλη θεραπεία. Αρκεί να κάνουν μία εξέταση στο μικροβιολόγο, χωρίς να πάρουν τίποτα, χωρίς να βάλουν τίποτα, γιατί είναι συνήθεια του Έλληνα, κάτι έχω ειδικά στο δέρμα, έχω μια λυφή στο σπίτι, ας τη βάλω και θα δούμε. Δεν είναι έτσι. Και αν τους περάσει, έχει καλώς αλλιώς. Τις περισσότερες φορές, όχι μόνο δεν τους περνάει, χειροτερεύει την κατάσταση, μπλέκει την εικόνα και ο γιατρός δεν βγάζει άκρη. Έχεις αυτά τα συμπτώματα, τα οποία μπορεί να σου προκληθούν όχι από μια σεξουαλική επαφή, και από ένα μπάνιο στη θάλασσα. Πολύ απλό. Πολύ απλό. Κάνεις ένα κολπικό, πας στο μικροβιολόγο σου, σου παίρνει κολπικό έκρημα, κάνει την εξέταση και ανάλογα τι θα βγάλει, παίρνεις τη θεραπεία και ξεμπέλεξες. Τα πράγματα εμείς τα κάνουμε δύσκολα. Είναι πάρα πολύ απλά. Εμπιστευόμαστε τον γιατρό μας και κανέναν άλλον. Κανέναν άλλον. Να πάψουμε να κάνουμε την ιατρική είτε από το ίντερνετ, γιατί είναι καταστροφή το ίντερνετ στην ιατρική. Παραπληροφόρηση. Όχι. Δεν μπορεί ο ασθενής να καταλάβει πώς είναι γραμμένα αυτά τα πράγματα στο ίντερνετ. Παίρνεις ένα νόσημα και βλέπεις χίλια δύο πράγματα. Συνομίζεις ότι τα έχεις όλα αυτά. Δεν είναι έτσι. Αυτά είναι γραμμένα για, από ειδικούς για ειδικούς. Για ανταλλαγή πληροφοριών δηλαδή. Ναι, για μας. Εμείς δηλαδή αν θέλουμε κάτι για ένα νόσημα θα ψάξουμε εδώ μέσα να βρούμε τα καινούρια, τι βγήκε. Αυτά όμως δεν είναι για τον ασθενή, δεν μπορεί να τα καταλάβει. Και εκεί μπλέκεται και γίνεται ένας φαύλος κύκλος και δεν θεραπεύεται. Ποια είναι τα πιο επικίνδυνα, ακόμη και μοιραία για την υγεία μας νοσήματα, σεξουαλικά μεταδόμενα. Πρώτον το AIDS. Στην Ελλάδα έχουμε μεγάλο ποσοστό. Δυστυχώς. Και... το θυμόμαστε κάθε 1η Δεκέμβρη. Παγκόσμια ημέρα του AIDS, τότε το θυμόμαστε. Τότε κάνουμε ομιλίες, κάνουμε. Από εκεί και ύστερα τελείωσε το AIDS. Ο πρώτος κίνδυνος είναι το AIDS. Μετά έρχονται οι υπατήτες. Μετά έρχονται οι λοιμώξεις από τον HPV. Τα κονδυλώματα δηλαδή. Αλλά και εδώ έχουν γίνει, υπάρχουν πάρα πολλοί μύθοι. Επειδή τα κονδυλώματα είναι ένας ιός, είναι ο HPV, όπως όλοι οι ιοί μεταλλάσσεται και έχει υποομάδες. Εγώ όταν τελείωνα την ειδικότητα πριν 22 χρόνια, ήσαν 90 υπόμονα. Τώρα είναι 180. Καταλαβαίνεις πόσοι... Ναι, αυτό είναι από το πανευρωπαϊκό πέρσι. Τώρα δεν ξέρω τι θα πούν τώρα. Φέτος μπορεί να βγάλουν περισσότερα. Τι γίνεται. Από αυτές τις υποομάδες, δυνητικά καρκινογόνες, εκείνες που μπορεί να σου προκαλέσουν καρκίνο, ειδικά τον τράχυλο της μύτρας, είναι τέσσερα. Και γι' αυτό υπάρχουν, όπως είπα προηγουμένως, τα εμβόλια. Γι' αυτό πρέπει να κάνουμε. Η πρόληψη. Στην Ελλάδα πρέπει να μάθουμε να κάνουμε πρόληψη. Και κυρίως για την υγεία μας, έτσι. Βέβαια, για την υγεία μας. Έχουμε τα μέσα. Και ειδικά εμείς οι γυναίκες. Ένα pap test. Μια μαστογραφία. Αυτά είναι πράγματα που μπορεί να προλάβουν οτιδήποτε. Ο άντρας, ας πούμε, ένα PSI, να κάνουν για να δούνε. Είναι νοσήματα τα οποία μπορεί. Ακριβώς και ακόμα και από τις αιματολογικές εξετάσεις, εάν κάποιο κύτταρο ή οτιδήποτε είναι αυξημένο. Κάτι θα κάνεις. Ένας προληπτικός έρχεται με μια εξέταση μια φορά το χρόνο. Δεν μας λέει τίποτα. Δεν έχουμε μάθει να το κάνουμε. Ελπίζω στο μέλλον να το κάνουμε.
Πιστεύουμε απλά στα γιατροσόφια της γιαγιάς που λέμε, ναι, ναι, τα οποία ναι, πολλές φορές ναι, έχουν αποφέρει πολύ άσχημα αποτελέσματα. Πάρα πολλά. Mm-hmm. Πάρα πολλά. Δεν είπα ότι τα φάρμακα δεν βγαίνουν μέσα από εμπειρίες, μέσα από βότανα. Όμως, εγώ θα σου πω κάτι που ίσως θα γελάσετε. Η γυροειδής αλοπαικία θα την ξέρετε. Είναι αυτό η φόλος στο κεφάλι. Mm-hmm. Παλιά που λέγανε ότι ο τριχοφάγος. Εντάξει, mm-hmm, δεν είναι τριχοφάγος, τέλος πάντων. Mm-hmm. Μία από τις θεραπείες ήταν σκόρδο, μπαρούτι και θιάφι. Ένα μείγμα από αυτό. Εγώ, αυτό ήταν στη δεκαετία του 60, του 50, του 60. Λοιπόν, αυτά τα τρία είναι καυστικά και τα τρία. Βάζοντάς το στο κεφάλι, το μόνο που κερδίζεις είναι να κάψεις το θύλακο της τρίκας και να κάνεις ολοτική αλοπική να μην βγει ποτέ. Mm-hmm. Αν όμως οι ουσίες που δίνουμε για αυτό το πράγμα, καυστικές είναι και εκείνες, αλλά είναι η ανάλογη θεσολογία, mm-hmm, το αφήνουμε τρία λεπτά και μετά λουζόμαστε να το βγάλουμε. Δηλαδή είναι και ο τρόπος που θα το χρησιμοποιήσεις. Αυτό. Δεν είναι ότι ένα φάρμακο κάτι είναι αυτό και κάνει διαπάσα νόσο. Mm-hmm. Ναι, μπορεί να κάνει, αλλά για να δράσει πρέπει να το πάρεις στη σωστή δοσολογία, τη σωστή ώρα, mm-hmm, και για το σωστό χρονικό διάστημα. Mm-hmm. Αλλιώς δεν έχεις αποτέλεσμα. Mm-hmm. Το καλοκαίρι, εκτός από τη σεξουαλικώς μεταδεδομένα νοσήματα, έχουμε και πολλές μολύνσεις γενικά. Δηλαδή, ναι, λόγω της αυξημένης υγρασίας και θερμοκρασίας τους στερινούς αυτούς μήνες, αυξάνουν κατά πολύ το ποσοστό της εφίδρωσης. Με αποτέλεσμα αυτό, τι έχει ακριβώς ως αποτέλεσμα για το δέρμα, η εφίδρωση, δηλαδή το αυξημένο ποσοστό της εφίδρωσης σε άντρες και γυναίκες, γιατί δεν γνωρίζει. Ο υδρότας είναι ένα υγρό του δέρματος, mm-hmm, έτσι. Όταν αυξάνεται πολύ η εφίδρωση, υπάρχει υγρασία στην περιοχή. Mm-hmm. Οπότε μαζί με τη ζέστη είναι το καλύτερο υλικό για να αναπτυχθούν οι μύκητες. Mm-hmm. Οι μύκητες είναι τα μανιτάρια. Mm-hmm. Τα μανιτάρια πότε βγαίνουν, το φθινόπωρο που αρχίζει η υγρασία. Mm-hmm. Λοιπόν, η εφίδρωση τι κάνει. Στις κλειστές περιοχές, δηλαδή κάτω από το στήθος της γυναίκας, στις μυρογεννητικές πτυχές τους άντρες ή και στις γυναίκες που είναι έφτιαχνες, mm-hmm, στις μασχάλες θα κάνει μυκητιάσεις ή θα κάνει σύνθετες μολύνσεις, δηλαδή μικροβιακές, mm-hmm, και μυκητιασικές, mm-hmm, και θέλουν θεραπεία. Mm-hmm. Ο υδρότας πρέπει να σκουπίζεται, δηλαδή η επιδερμίδα πρέπει να είναι στεγνή. Με το, υγρασία, δηλαδή, δεν, με το μπάνιο δεν θα κάνουμε, και, θα κάνουμε το μπάνιο, αλλά δεν μπορεί από το πρωί με το βράδυ να είσαι κάτω από το νερό σου το παπί. Mm-hmm. Εντάξει. Mm-hmm. Και μην νομίζεις ότι και τα πολλά μπάνια βοηθάνε στην επιδερμίδα, γιατί καταστρέφουν την επιδερμίδα το πολύ νερό. Mm-hmm. Πάνε μέτρο να έρθει. Δηλαδή, να κάνεις ένα ντους το πρωί και να κάνεις ένα ντους το απόγευμα ή το βράδυ, είναι εντάξει. Αλλά κάθε τρία λεπτά να είσαι κάτω από τη βρύση, θα την ξηράει την επιδερμίδα. Ειδικά τώρα το καλοκαίρι που λόγω του ήλιου υποβοσίου λοιπόν, είναι πιο ευαίσθητο. Θα φροντίσουμε ώστε να είμαστε σε ένα δροσερό περιβάλλον. Εντάξει. Καλύτερος είναι ο ανεμιστήρας, mm-hmm, και όχι το κλιματιστικό. Mm-hmm. Εντάξει. Να κλείνουμε τα παράθυρα, τα μπατζούλια και να μην βγαίνουμε 12 η ώρα να, πάμε, να πάρουμε το παιδάκι να πάμε στη θάλασσα. Τότε όχι υδρότα θα κάνεις. 500 μπάνια με υδρότα θα κάνεις. Mm-hmm. Όταν υδρώνεις η επιδερμίδα είναι πιο ευαίσθητη για οτιδήποτε εξωτερικό παράγοντα έρθει να της κάνει βλάβη. Ναι. Γιατί είναι ανοιχτή η πόλη μας. Βέβαια. Οποιαδήποτε. Mm-hmm. Όποιο παράγοντα και να σκεφτείς. Η άμμος που θα πάει το παιδάκι θα του τρίψει την επιδερμίδα, θα του κάνει δερματίτιδα. Τα φυτά θα κολλήσουν επάνω και θα κάνουν μια άλλο είδος δερματίτιδα. Τα καυσαέρια μπορεί να, ναι, μπαίνει πάλι μέσα. Δηλαδή η σκόνη. Mm-hmm. Και μην ξεχνάμε ότι στο θαλασσινό νερό υπάρχουν και πάρα πολλά μικρόβια. Mm-hmm. Με πρώτα και για τα καλοβακτηρίδια, το εσκερίδια, υπάρχουν πάρα πολλά. Καλό είναι όσο μπορούμε να προφυλασσόμαστε. Δηλαδή μετά το μπάνιο, mm-hmm, της θάλασσας πρέπει να αλλάξουμε μαγιό και να ρίξουμε λίγο νερό στο κορμί μας. Στο κορμί μας να, είναι, να μην είναι αλμυρό. Mm-hmm. Και να σκουπιστούμε καλά. Mm-hmm. Να μην αφήσουμε το νερό, δηλαδή την υγρασία δηλαδή του νερού. Του νερού να μείνει πάνω μας. Τα κλειστά παπούτσια, που στους εργάτες είναι πολύ συχνό, στους, ναι, ανθρώπους που δουλεύουν, στους αθλητές, γενικά κινδυνεύουν περισσότερο από μύκητες, ναι, από ότι τα λόγω βαρίζονται. Ζέστης και υγρασία. Mm-hmm. Δηλαδή ξαναρχόμαστε στα λόγια μας που είπαμε δηλαδή, προηγουμένως. Δηλαδή γίνεται εστία εκεί. Εκεί. Οι μύκητες για να αναπτυχθούν χρειάζονται ζέστη και υγρασία. Γι' αυτό είναι πιο συχνά τα δάχτυλα. Mm-hmm. Οι άντρες λένε εγώ παίξα μύκητες στο στρατό. Mm-hmm. Δεν στέλνει ο στρατός, στέλνει τα άρβυλα που φορούσαν. Mm-hmm.
τώρα που είναι κλειστή η περιοχή, γι' αυτό όταν θα σκουπιζόμαστε, μην τα ξεχνάμε τα τις μεσοδακτυλικές πτυχές να τις σκουπίζουμε καλά. Στεγνή επιδερμίδα, υγιής επιδερμίδα. Δεν αφήνουμε το νερό επάνω μας. Το νερό επάνω μας με τη ζέστη θα μας προκαλέσει κατά 90% μυκητίαση. Η θεραπεία τώρα για μια μυκητίαση είναι χρονοβόρα, είναι επώδυνη? Ανάλογα. Πώς μπορεί να το αντιμετωπίσει? Πριν απ' όλα, να κάνει τη διάγνωση που κάνει ο γιατρός. Ούτε ο γείτονας, ούτε η γείτονισσα. Θα την κάνει ο γιατρός. Και ανάλογα τη θέση που είναι η μυκητίαση. Ανάλογα την έκταση που έχει. Και ανάλογα τη μορφή που έχει, θα πάρει και την ανάλογη θεραπεία. Δηλαδή, σε χρονικό διάστημα, συνήθως, οι απλές μυκητιάσεις του δέρματος, σε μια θεραπεία 15 με 20 ημερών, σωστή, έχεις απαλλαγή από τη μυκητίαση. Εκείνη η οποία είναι χρονοβόρα, είναι η όνυχο μυκητίαση. Η μυκητίαση των ονείχων. Διότι πρέπει με τη θεραπεία που θα κάνεις να φύγει το νύχι το χαλασμένο και εκείνο που θα βγει από κάτω να είναι υγιές. Οπότε καταλαβαίνεις πόσο χρόνο μας κάνει να μεγαλώσει το νύχι για να φύγει όλο, για να βγει το καινούριο. Περίπου στα χέρια είναι 7 με 8 μήνες και στα πόδια είναι ένας χρόνος. Είναι κολλητικό αυτή η όλες οι μυκητιάσεις είναι κολλητικές. Δηλαδή, όμως δεν είναι τόσο πολύ για να τρομάζουμε τον άλλον, εντάξει. Δεν σημαίνει ότι αν εγώ σκουπίστηκα με την πετσέτα που σκουπίστηκες εσύ που είχες μια μυκητίαση στις μασχάλες, θα κολλήσω μυκητίαση. Μην είμαστε τον άλλον. Δυνητικά μπορεί να κολλήσεις, αλλά είναι σχετικό. Η θερμοκρασία τώρα επηρεάζει την έξαρση των μολύσεων, δηλαδή λόγω της ζέστης πολλαπλασιάζονται τα μικρόβια. Πολλά μικρόβια. Είναι μικρόβια τα οποία για να αναπτυχθούν θέλουν ζέστη. Αυτά τα μικρόβια δυστυχώς έχουν έξαρση το καλοκαίρι. Τα κολοβακτηρίδια, κάτι οι οποίοι έχουν σχέση με το γαστρεντερικό σύστημα, γι' αυτό έχουμε πολλές συχνές γαστρεντερίτιδες το καλοκαίρι. Επιμολύσεις που γίνονται από τσιμπήματα ή νοσήματα που προκαλούνται από τσιμπήματα. Παραδείγματος χάρη, το τσιμπούρι με τα σκυλιά που υπάρχουν αδέσποτα είναι γεμάτο ο πύργο του τσιμπούρια. Μην σας φαίνεται παράξενο και μέσα στην πόλη υπάρχουν. Μια συμβουλή. Αν δείτε ένα τσιμπούρι επάνω σας, μην τρομάξετε πριν απ' όλα. Του βάζετε πάνω βαζελίνη ή λάδι ή πετρέλαιο. Κάτι μαλακό ή προκειμένου να... 2-3 ώρες και μετά το τραβάς. Άμα γίνει αποκόλληση κατευθείαν... Θα μείνουν οι δαγκάνες του κάτω από την επιδερμίδα. Και χωρίς να θέλω να τρομάξω ούτε εσάς ούτε τον κόσμο, ότι το τσιμπούρι μπορεί να προκαλέσει ένα πάρα πολύ σοβαρό νόσημα. Την νόσο του Lyme, η οποία έχει την ίδια πορεία που έχει σύφυλλη. Γι' αυτό, όταν δείτε τσιμπούρι επάνω σας, κάνετε αυτή τη διαδικασία με το λάδι ή με το πετρέλαιο ή με τη βαζελίνη ή με μια κρέμα μαλακτική μπόλικη επάνω, να αφήνετε τις 4 ώρες να πνιγεί το τσιμπούρι. Οπότε τραβώντας το με ένα τσιμπιδάκι για τα φρύδια, φεύγουν οι δαγκάνες του όρθιες και δεν σπάει τίποτα μέσα. Όμως, πάντα πρέπει μετά από τσιμπούρι να επισκεφτείς τον γιατρό γιατί πρέπει να πάρεις προφύλαξη για 10 μέρες με αντιβιωτικό. Αυτά είναι καινούργια νοσήματα, νοσήματα που ανακαλύφθηκαν την δεκαετία του 60. Πρέπει να προσέξουμε γιατί μπορεί να μας κάνουν οτιδήποτε. Ποιες είναι αυτές οι μολύνσεις οι οποίες είναι άμεσα επικίνδυνες για την υγεία μας? Δηλαδή, που μπορεί να μας προκαλέσουν σε μικρό χρονικό διάστημα μεγάλη εξάπλωση στο κορμί και στο πρόσωπο, που πολλές φορές να μην μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε καν. Τέτοια πράγματα δεν έχουμε τροπικά νοσήματα εδώ στην Ελλάδα, έτσι μην τρομάζουμε. Δεν υπάρχουν τέτοια νοσήματα σε εμάς εδώ που... Εκείνο από το οποίο κινδυνεύουμε το καλοκαίρι είναι τα τσιμπήματα, τα φίδια, από τις μέλισσες, άτομα τα οποία, από τους σκορπιούς, τα οποία έχουν μεγάλο αλλεργικό υπόστρωμα, μπορεί να τους κάνουν να φτάσουν στο θάνατο πριν φτάσουν στο νοσοκομείο. Γι' αυτό όλα τα... Κάνουν τους και μια κάποιο είδος αλλεργίας ή... Ναι, κάνουν αλλεργία, κάνουν ένα αναφυλακτικό σοκ.
Δεν προλαβαίνεις. Γι' αυτό το λόγο υπάρχουν πράγματα. Σπάνια βέβαια, αλλά υπάρχουν. Εντάξει, δεν είναι καθημερινότητα. Απλούστατα. Επειδή λίγο πολύ όλοι ξέρουν τι βαθμό αλλεργικότητα έχουμε, καλό είναι ότι αν μας τσιμπήσει, εντάξει, μας τσιμπήσει ένα φίδι, πρέπει κατευθείαν να πας στο νοσοκομείο να κάνεις αδειοθηκό ορό, γιατί πεθαίνεις, έτσι, δεν... Είναι το δηλητήριο. Ναι, ναι, το οποίο κάνει αιμόλυση. Κάνει άλλη μορφή το φίδι, κάνει τοξική αντίδραση, εντάξει. Η σφίκα όμως, η μέλισσα ή ο σκορπιός μπορεί να μας κάνει αλλεργική αντίδραση. Γι' αυτό το λόγο, πάντα άτομα που έχουν τέτοια, ας έχουν μαζί τους ή μια κορτιζονούχα ένεση, την οποία θα κοιτάνε πότε λίγη να την ανανεώνουν, ή μια έτοιμη ένεση αδρεναλίνης που υπάρχει. Υπάρχουν άτομα τα οποία το ξέρουν πολύ καλά και έρχονται και τους γράφουν την ένεση της αδρεναλίνης, την πατάς οπουδήποτε και έχεις γλιτώσει τα πάντα. Μετά από τον γιατρό, οπωσδήποτε να πάρεις τα οτιδήποτε άλλο. Οι δράκαινες, τη θάλασσα. Οι τσούκτρες. Τι κάνουν. Οι τσούκτρες, ας πούμε, τώρα το καλοκαίρι, τι μπορεί να κάνουν. Τι κάνουν. Δημιουργούν αυτή το... Μπράβο. Λοιπόν, πριν απ' όλα, το καλύτερο, βγαίνοντας από το... Άμα πατήσουμε μια δράκαινα ή μας χτυπήσει μια τσούκτρα, θα κάνει μια ερυθρότητα. Ένα μπόνο, ένα ξύσιμο, ένα τσούξιμο. Θαλασσινό νερό, κομπρέσα, καλό σκούπισμα και ένα αντισταμινικό χαπάκι. Και αντιμετωπίζεται. Μια χαρά. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω τώρα. Πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις μολύνσεις χωρίς να επιβαρύνουμε με βαριά φάρμακα τον οργανισμό μας και να, αλλά παράλληλα να το αντιμετωπίσουμε φαρκώς, δηλαδή να μην ξαναέχουμε κάποιο πρόβλημα. Τα βαριά φάρμακα, αυτή η κουβέντα, για μένα προσωπικά είναι ένας μύθος. Το φάρμακο είναι φάρμακο. Είτε το φάρμακο είναι φαρμάκι. Ένας καθηγητής μου έλεγε, το φάρμακο είναι φαρμάκι. Έχει 99 παρενέργειες και μία θετική. Εκείνη τη θετική εκμεταλλευόμαστε για να κάνουμε καλά τον άρρωστο. Γι' αυτό το φάρμακο δίνεται από το γιατρό και όχι από τον οποιοδήποτε. Με σφραγίδα και υπογραφή, που σημαίνει ότι είναι υπεύθυνος για αυτό που έχει δίνει. Έχει ονοματεπώνυμο. Και πρέπει να τα παίρνει ο ασθενής όπως του το λέει ο γιατρός. Ένα πολύ σημαντικό, αναφερθήκατε και πριν, είναι ότι το νερό της θάλασσας είναι λιγότερο ή περισσότερο επικίνδυνο από τις πισίνες. Μία πισίνα η οποία έχει τα χλώρια της, έχει τα φαρμακά της, ανανεώνεται το νερό, δεν υπάρχει κανένα κίνδυνο. Και τη σέβεται αυτός ο οποίος κάνει μπάνιο στην πισίνα, δεν έχει πρόβλημα. Η θάλασσα είναι ανοιχτή. Οι επιμολύνσεις γίνονται, είναι καθημερινότητα. Υπάρχει ένας τρόπος τουλάχιστον. Γι' αυτό τα παιδάκια δεν πρέπει να μπαίνουν στη θάλασσα ή στην πισίνα ολόκληρα. Πρέπει τουλάχιστον τα γεννητικά όλα να είναι καλυμμένα. Έτσι. Οι δε γυναίκες της αναπαραγωγικής ηλικίας, καλό είναι και τις βοηθάει πάρα πολύ όταν πηγαίνουν για μπάνιο είτε στην πισίνα ή στη θάλασσα, ας βάλουν ένα ταμπόν. Είναι το καλύτερο για να προφυλαχτεί η περιοχή από τις επιμολύνσεις από το νερό. Εμποδίζει δηλαδή στο να... την εισρωή των μικροβίων. Ό,τι καλύτερο. Το μαλλιό από μόνο του είναι εστία μόλυνσης, ας το πούμε. Το μαλλιό είναι εστία μόλυνσης αν. Δεν μπλένεται ποτέ. Το φοράς από το πρωί μέχρι το βράδυ και δεν το ανανεώνεις. Το μαλλιό είναι για τη θάλασσα. Δεν γίνεται να το φοράς και να πάρει όλο το λίγο. Ή να βρεις επίσκεψη στον γιατρό. Το μαλλιό. Όταν φοράς... Δεν είναι εσόρουχο. Βέβαια. Όπως ένα εσόρουχο. Δεν το αλλάζεις. Έτσι είναι και το μαλλιό. Οπότε αν εσύ το φοράς συνέχεια από το πρωί μέχρι το βράδυ και από το βράδυ μέχρι το πολύ, είναι εστία μολύνση. Τέλος, θα ήθελα να σας ρωτήσω για ένα ενοχλητικό κομμάτι του καλοκαιριού που δεν είναι άλλο από το τσίπημα των κουνουπιών. Τι πρέπει να προσέχουμε σε αυτό, το πώς τσίπημα... δεν καταλαβαίνουμε ότι κάτι δεν πάει καλά με το τσίπημα και πρέπει να το προσέξουμε. Το τσίπημα των κουνουπιών, δυστυχώς από κουνούπια άλλο τίποτα. Μην τρομάζουν και με το κουνούπι του μυήλου, έτσι. Αυτά είναι νοσήματα, είναι τώρα τόσα χρόνια. Εντάξει, είναι μεμονωμένα περιστατικά. Αλλά όταν μας συμπλήσει ένα κουνούπι, ανάλογα τι υπόστρωμα θα βρει στο κάθε άτομο, θα κάνει και την αντίδρασή του. Μία αντίδραση θα είναι να φουσκώσει το δέρμα, να κάνει τον πομφό, την γνίδωση, την πολύ φαγούρα, το πολύ έντονο. Με άλλο είναι να κάνει φουσκάλες μεγάλες με υγρό. Αυτό είναι σύμπτωμα κουνουπιού.
ή να σπάσει τριχοειδή αγία γύρω-γύρω και να είναι σαν να έχουμε χτυπήσει, έχουμε κάνει ένα μόλογο. Τώρα, ανάλογα την έκταση και την ένταση των συμπτωμάτων, θα μας αναγκάσει να ζητήσουμε βοήθεια από το γιατρό ή όχι. Τώρα, σαν προληπτικά μέτρα είναι να ποτίζουμε τα λουλούδια και τα γκαζόν το πρωί, όχι το βράδυ. Να μην έχουμε στις γλάστρες μας τα πιατάκια από κάτω γεμάτα νερό, γιατί είναι λιμνάζο νερό και πολλαπλασιάζεται το κουνούπι. να μην έχουμε πολλά αρώματα. Στα πολλά αρώματα τα προσελκύουν τα κουνούπια, μπράβο. Να χρησιμοποιούμε όλα αυτά τα μέσα που είναι για τα κουνούπια και τα φυσικά προϊόντα όπως η σιτρονέλα που είναι αυτά τα λαδάκια ή τα σπρέι ή οι κρέμες που αποθούν τα έντομα βοηθάνε, βέβαια όχι το 100% αλλά βοηθάνε πάρα πολύ. Όταν κάνουμε όλα και να έχουμε κίτρινα φώτα που αποθούν τα κουνούπια. Αν τα έχουμε όλα αυτά θα μειώσουμε κατά πολύ την εισβολή των κουνουπιών. Θα θέλατε να προσθέσετε κάτι ως ειδικός, μια συμβουλή? Θα ήθελα να πω ότι να προσέχουμε τον ήλιο, να τον αγαπάμε τον ήλιο, να κάνουμε τις διακοπές μας με μέτρο και δεν κινδυνεύουμε από τίποτα. Καλό καλοκαίρι σε όλους και να περάσετε καλά. Κάπου εδώ τελειώνει η εκπομπή μας. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ την κυρία Θεανό Αθανασίου Παρασκευοπούλου για το χρόνο που μας αφιέρωσε. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα. Μέχρι τότε, γεια σας.